Χριστοδούλου περνάει την μπάλα στο Γιάνκοβιτς. Με αντίπαλο το σοκ αυτός. Είχε μια έξυπνη επινόηση να πλησιάσει το καλάθι, αλλά δεν μπορώ να ξέρω πόσο το φάουλ που καταλογήθηκε στο Μυριούνι ήταν φάουλ. Το σκορ είναι 12-8. Και τώρα γίνεται 13-8 με την πρώτη βολή του Γιάνκοβιτς. Αυτός είναι και ο πρώτος πόντος από τον Μπόμπαν Γιάνκοβιτς. Δεν έχει κάνει και άλλες ενέργειες επιθετικές μέχρι τώρα στον αγώνα. Ο Γιάνκοβιτς. Γιάνκοβιτς που κάνει ατομική ενέργεια. Πετυχαίνει το καλάθι. Χρεώνεται και με φάουλο στο Γιαμπράνκοβιτς που βγήκε να του κλείσει το δρόμο. Ήταν το 7ο ομαδικό φάουλο του Παναθηναϊκού, έτσι δεν είχε πολλές ο Πανιώνιος. Ο Γιάνκοβιτς. 1 και 8 πριν τελειώσει το πρώτο μέρος, ο Γιάνκοβιτς πετυχαίνει το καλάθι, πήρε και το φάουλ. Να δούμε αν είναι από τον Σοκ ή τον Μπράνκοβιτς. Νομίζω ήταν φάουλ του Σοκ. Για να ξαναδούμε. Εδώ ο Σοκ πέφτοντας βρίσκει το Γιάνκοβιτς. 24-36. Και ο Γιάνκοβιτς έτοιμος για την ελεύθερη βολή. 7 η πόντη του Γιάνκοβιτς. 25-36. Θα περιμένουμε λοιπόν στο τέλος του παιχνιδιού να μάθουμε τι έγινε με τον Άρη Ανκόμαζετ. Το σκορ 28-45 από το νέο έξοχο καλάθι του Γκάλι και η απάντηση με σου τριών πόντων από τον Γιάνκοβιτς. Μεγάλη μάχη για να βγουν οι παίκτες από τα σκρίνο. Ο Γιάνκοβιτς κατάφερε να ξεφύγει από τον Αλβέρτη και με νέο σου τριών πόντων μειώνει στους 9. Ο Γκάλις αστοχεί. Ο Βράνκοβιτς δεν μπορεί για το rebound και ο Φάνης που το κερδίζει βγαίνει σε γρήγορη επίθεση με τον Γιάνκοβιτς. Νέο εύκολο καλάθι για τον Πανιόνιο για το σκορ 42-45. Όχι, συγγνώμη, μετά από 5 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα ο Αλβέρτης βρήκε το δρόμο για το καλάθι του Πανιονίου που με την εκπληκτική του άμυνα κράτησε για τόσο χρόνο στο 0 τον Παναθηναϊκό. 48-48 από τον Γιάνκοβιτς που έχει ανεβάσει την απόδοσή του, έχει φτάσει στους 17 πόντους.